Η καταιγίδα που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης και ήταν μεγάλης διάρκειας και έντονη, είχε αποτέλεσμα σε λιγότερο από 24 ώρες να γεμίσει η λίμνη, η τεχνητή λίμνη που υπάρχει στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη εδώ στις Καλυθιές. Είχαμε χρόνια να δούμε αυτό το φαινόμενο, τη λίμνη γεμάτη μέχρι πάνω, σε σημείο μάλιστα να έχει ξεχυλήσει. Και τώρα που τραβάω το βίντεο είναι απόγευμα Πέμπτης και έχουν περάσει αρκετές ώρες από την καταιγίδα, αλλά όπως βλέπετε η λίμνη παραμένει γεμάτη. Σε λιγότερα από 24 ώρες έριξε τόσο νερό στην περιοχή μας αλλά και στα γύρω χωριά, κυρίως στα Μαριτσάμπο που έρχεται πολύ νερό εδώ στη λίμνη. Με αποτέλεσμα αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο. Βέβαια δεν ξέρω που έχουν πάει οι πάπιες, δεν βλέπω τις πάπιες εδώ. Πέρα από μία-δύο, αλλά με τόση ξηρασία δεν έχουν μείνει και πολλές εδώ στην τεχνητή λίμνη του Αγίου Ιωάννη. Σήμερα που η λίμνη είναι γεμάτη, φαίνεται το έντονο πρόβλημα που υπάρχει στα πλαϊνά τυχεία και ως αποτέλεσμα το νερό να φεύγει και σταδιακά να αδειάζει η λίμνη και το νερό να κατευθύνεται στον ποταμό και από εκεί στη θάλασσα. Βέβαια, ο στόχος του φράγματος ήταν να μην φεύγουν με δύναμη τα νερά και να πηγαίνουν στη θάλασσα, αλλά να απορροφούνται σιγά σιγά στον υδροφόρο ορίζοντα, κάτι που εν μέρει πετυχαίνεται παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα μπορούσε όμως, αν είχε γίνει καλή κατασκευή, η λίμνη να ήταν γεμάτη περισσότερες ημέρες το χρόνο, θα μπορούσε με τις κατάλληλες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο να αποτελέσει ένα σημείο συγκέντρωσης για τις οικογένειες και ένα σημείο στο οποίο θα μπορούν τα μικρά παιδιά να παίζουν μέσα στη φύση. Άλλη μια άποψη της γεμάτης λίμνης. Κάπου στο βάθος τρεις πάπιες απολαμβάνουν μετά από πολύ καιρό αναμονής το νερό, τη γεμάτη λίμνη, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο πρέπει να ζουν. Πέρα από νερό και λάσπη, η λίμνη γέμισε και πάρα πολλά σκουπίδια, κυρίως πλαστικά μπουκάλια, αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρουσίας στη φύση. Ο άνθρωπος όπου πάει, όπου βρει, πετάει τα σκουπίδια του. Και όταν ξεσπάσει μια καταιγίδα, αυτά καταλήγουν στη θάλασσα φυσικά. Τα μπουκάλια και τα κουτάκια αναψυκτικού και μπύρας είναι αμέτρητα. Κάτι που δείχνει ότι και η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη και της τεχνητής λίμνης είχε χρόνια να καθαριστεί από τα σκουπίδια των ανθρώπων. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο σε αργίες συγκεντρώνεται πολλοίς κόσμος για να ψήσει, να περάσει ωραία, αλλά και φυσικά να ξεχάσει, να μαζέψει και να πετάξει τα σκουπίδια του.
Νερό και λάσπη, η λίμνη γέμισε και πάρα πολλά σκουπίδια. Πάση μια καταιγίδα. Αυτά καταλήγουν. Πάση μια καταιγίδα. Αυτά καταλήγουν. Τα μπουκάλια των ανθρώπων. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο για να ψήσει να περάσει ωραία. Αλλά και φυσικά να ψήσει να περάσει ωραία. Αλλά και φυσικά να ξεχάσει να μας...